Γεια σας και καλώς ήρθατε στο συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε. Σήμερα μιλάμε για την ταινία Σκιά. Σε σκηνοθεσία Ζαν μου με του Ντέγκ Τσάο, Σουν Λι, Ζεν Κάι, Γουάν Τζιατόνγκ, Γουάν Κιάν Ιουάν, Χου Τζούν, Λίο Γου και Γουάν Τζιν Τσούν. Στην Κίνα τη εποχή των εμπόλεμων βασιλείων, ο βασιλιά του Πέι αναθέτει στον πολυμήχανο στρατηγό του να κατακτήσει το βασίλειο των Τζινγκ. Για να το κάνει, μηχανεύεται ένα περίπλοκο σχέδιο που εκτό των άλλων περιλαμβάνει ένα σοσια, ο οποίο έχει μεγαλώσει με μοναδικό σκοπό να υποδίεται το στρατηγό. Η δομή του σενάριου είναι λίγο ασυνήθιστη. Δεν ξέρω πώ το έχουν πουλήσει τα τρέιλερ, αν έχουν μάχε ε, τα κτλ. συνέχεια στο προσκήνιο. Εδώ πέρα υπάρχει μια μάχη, αν και όχι τόσο επική όσο θα περίμενε κάποιο από κινέζικη ταινία από ταινία του Ζάνγκη είναι κάπου τοποθετημένη μετά τη μέση της ταινία, μετά από πολλές σύντριγγες ας πούμε που συμβαίνουν και πριν από μία ολόκληρη πράξη στο τέλος η οποία είναι λες και βλέπεις τον Μπουαρό να εξηγεί πώς έγινε το έγκλημα διεξοδικά. Αργεί λίγο να πάρει μπρο, αλλά όταν παίρνει μπρο, καταλαβαίνει γιατί άργησε να πάρει μπρο. Ω σύνολο είναι μια καγκεμουσίζουσα βυζαντινοσαπουνόπερα με στοιχεία φαντασία που είναι κάτι το οποίο ο γημού. Φυσικά και θα το κάνει να δουλέψει. Το έχει κάνει να δουλέψει τόσε πολλέ φορέ σε τέτοιου είδου ταινίε. Απλά χρειάζεται λίγο υπομονή με τι ίντριγκε τη αυλή στην αρχή μέχρι να καταλάβεις πού το πάει. Θεωρώ ότι σε μια τέτοια ταινία δεν είναι σωστό απαραίτητα να το πάρεις με δράση από την αρχή ως το τέλος όπως το hero. Μπορείς να το πας πιο αργά αρκεί να ξέρεις τι κάνεις και εδώ ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Μια θεματική της ταινίας είναι το γιν και το γιάνγκ. Κανονικότατα το άσπρο και το μαύρο το βλέπεις παντού ολόκληρα σου στην εικόνα αλλά εδώ πέρα στο πάει και με την αντίθεση αλλά και συμπληρωματικότητα που υπάρχει μεταξύ αντρικού και γυναικείου φίλου. Και επειδή ένα από τα πολύ πρόσφατα βίντεο μα αφορούσαν. Γυναίκα ήρωα, εδώ πέρα βλέπει πώ το κάνει υπερτέλεια ο Ζάγκη μου. Διότι... Εντάξει, είναι η διαφορά του να είσαι ένα ηλίθιο ε, δυτικό τρόμπα και να έχει από πίσω στην παράδοση τη Κίνα και να ξέρει τι μιλά και να μην κλάνει από το στόμα. Στι διάφορε εποχέ, οι γυναίκε κοινωνικά, πολιτικά έχουν φάει πολύ πούλο, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέω ότι όποια και αν είναι η κοινωνικοπολιτική συνθήκη τη εκάστοτε εποχή, οι γυναίκε όχι απλά πρέπει να έχουν περίοπτη θέση στην κοινωνία, είναι καταστροφικό και το να μην έχουν. Και το κάνει με πάρα πολύ διακριτικό τρόπο, δεν στο τρίβει στα μούτρα και δεν ρίχνει το ένα φίλο για χάρη του άλλου. Πρατάει πάρα πολύ καλέ ισορροπίε και απ' την άλλη δεν εξειδανικεύει το ένα φύλλο ει βάρο του άλλου. Θέλω να μιλήσω για το τέλο, δεν μπορώ προφανώ να το κάνω, αλλά το τελευταίο πλάνο Παύλα Σκηνή δένει τέλεια τόσο την πολιτική προέκταση τη ταινία, όσο το γινγκ και το γιάνγκ, όσο και τη σχέση μεταξύ άντρα-γυναίκα. Έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα αυτή η ταινία. Ναι, επίση η ταινία έχει κυριολεκτικά μια cool, ε, πολεμίστρια γυναίκα η οποία όμω το χειρίζεται έξυπνα και δεν είναι cool ότι κοιτάξτε θα σα γαμίσω όλου, είναι τραγική φιγούρα. Ο Ντέγκ Τσάο παίζει διπλό ρόλο και πέρα από το γεγονό ότι ο Γιμού έχει κάνει εξαιρετικά κολπάκια με την κάμερα, αναμφίβολα με τη βοήθεια ψηφιακή μεθόδου για να εντάξει μέσα στο ίδιο πλάνο του δύο χαρακτήρε που παίζει ο ίδιο το ποιό, ο ίδιο ο Τσάο είναι εξαιρετικό και στου δύο, διότι ω αληθινό στρατηγό παίζει τον ημίτρελο, είναι ένα τύπο ο οποίο έχει μείνει κλεισμένο πάρα πολύ καιρό και έχει αρχίσει να το χάνει. Δεν φοβάται να γίνει υπερβολικός, ενώ ως σκιά παίζει μετρημένα υπόγεια, πάρα πολύ ωραία και όμως ως σκιά υπάρχει πάντα μία απειλή από κάτω από το, αυτό το πολύ μετρημένο πράγμα που κάνει και δεν ξέρεις πότε θα εκραγεί, είναι αυτό που λέμε ρεσιτάλ. Το πώς έχει διαχωρίσει τους δύο χαρακτήρες είναι πραγματικά υπέροχο. Ο ένας είναι πικρόχολος ακάτη, ο άλλος είναι ένας τύπος που το παίζει straight, είναι ερωτευμενούλης, έχει τιμή ρε παιδί μου, αλλά έχει και μια σκοτεινή πλευρά η οποία βράζει από κάτω. Όσα κόλπα και να κάνεις με την κάμερα, με την ψηφιακή τεχνολογία, είναι η δουλειά του γυμού με τον τσάο που έχουν βγάλει αυτό το υπέροχο διαχωρισμό. Η Σουν Λί είναι ακόμα πιο διακριτική στο ρόλο τη συζύγου του μεγάλου στρατηγού, που όμω αυτή έχει δύο συζύγου και οφείλει να παραμείνει πιστή μόνο σε έναν από αυτού του δύο. Και υπάρχει τέλο πάντων ένα διχασμό στο πώ αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση, ακριβώ επειδή εκεί πέφτει όλο το σαπουνοπερικό βάρο τη ταινία και είναι επικίνδυνο να ξεφύγει στο Ω, όλο αυτό το πράγμα. Πολύ σωστά. Είναι υποκριτικά. Η πιο διακριτική παρουσία στην ταινία. Δεν κάνει τίποτα ουσιαστικά εξωτερικά. Είναι όλα. Εσωτερικά και είναι σε κάθε καρέ που εμφανίζεται η ενσάρκωση τη αξιοπρέπεια. Είναι ο πιο βαρύ φορέα παιδί μου τη θεματική άντρα-γυναίκα. Και ακριβώ επειδή είναι τόσο διακριτική όσο λε, είναι που κερδίζει, διότι είναι η ενσάρκωση του πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μια γυναίκα, αλλά όχι με την έννοια τη μέγερα, παιδί μου, η οποία είναι από πίσω και σου ξυφυρίζει τα φτάκια και σου κάνει μηχανογραφίε. Είναι μια τύπη η οποία έχει τα δικά τη θέλω, τι δικέ τη αδυναμίε, έχει τι δικέ τη και γενικά οι ισορροπίε που κρατάει με αυτό το χαρακτήρα είναι εξαιρετικέ. Σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή ένα μεγάλο θέμα τη ταινία είναι μια κίνηση πολεμική, η οποία κοστίζει τη μάχη σε έναν ήρωα, σε έναν από του πρωταγωνιστέ. Και τι ήττα σημαδεύει τι ζωέ πολλών, ενό ολόκληρου βασιλείου, ρε παιδί μου. Και η τύπησα βρίσκει μια αντιπρόταση σε αυτή την κίνηση με έναν πάρα πολύ οργανικό τρόπο, με έναν πάρα πολύ απλό στα μούτρα σου. Να πώ θα μπορούσε να γίνει φίλε, χωρί να, να το παίζει cool, χωρί να το παίζει έξυπνη, χωρί τίποτα. Σεβασμό μόνο στο, στο πρόσωπο και βέβαια στην ηθοποιό που το έβγαλε. Ο Ράιαν Ζέγγ παίζει τον βασιλιά Μαχλέπα, ο οποίο βασιλιά. Δεν το έχει με το Βασιλίκη σε καμία περίπτωση και όλη του η αυλική δεν τολμάνε να του πούνε Ραμαλάκα, φύγει από εδώ, α πούμε, δεν κάνει για τη δουλειά. Αλλά από την άλλη, δεν τον σέβονται αρκετά ώστε να του κρύψουν το ότι δεν τον θεωρούν και πολύ σόη. Οπότε ενώ τον γλύφουν, έχουν ένα ύφο άντρε μαλάκα να πούμε, θα μα πει εσύ, άντρε μαλάκα, α πούμε. Οπότε είναι ένα ενδιαφέρον ρόλο ενό ανίκανου τύπου και δεν υποπέφτει ποτέ σε κλισέ, διότι ποτέ δεν γίνεται κακούλη, ποτέ δεν γίνεται καρικατούρα ενό ειδονιστή βλάκα, α πούμε. Πάντα κρατάει ε, ε, μια ένα μίνιμουμ αξιοπρέπεια και δεν γίνεται, ε, ξέρει, κακούλη ούτε στο τέλο όταν χάνει αυτό το οποίο τον κρατούσε τέλος πάντων και ενδίδει στο σαδισμό που υπήρχε κάτω από την επιφάνεια από την αρχή. Και σε αντίθεση με το hero, εδώ δεν έχουμε έναν βασιλιά που είναι τύρανο, αλλά έχουμε κάτι πιο ιδιαίτερο. Έχουμε έναν βασιλιά που απλά είναι. Λίγος. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα ερμηνεία τη ταινία για μένα, διότι στα πρώτα 10 λεπτά παρουσιάζεται ω ένα παπάρα κακομαθημένο βουτυρομπεμπέ, α πούμε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλο, με την ερμηνεία του κυρίω. Εξυψώνει αυτό που υπήρχε στο σενάριο που είναι ήδη ε, αρκετό. Δεν είναι ρε, παιδί μου ότι γίνεται ξαφνικά άξιος βασιλιά ή γίνεται ένα άξιο πολεμιστή που λε ότι okay, δεν το έχει με το βασιλίκι, αλλά τουλάχιστον στη μάχη μπορεί να σε καβλώσει. Δεν είναι τίποτα από τα δύο. Αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι αποκαλύπτει ότι φιλέ, οκ, okay, δεν είμαι πολλά πράγματα, αλλά είμαι έξυπνο και πονηρό. Και το παίζει τέλεια αυτό, διότι όντω, όπω είπε, δεν γίνεται ποτέ καρικατούρα. Δεν καταλήγει με τον ίδιο τρόπο που ξεκινάει και αυτό το ρίχνω πιο πολύ στην ερμηνεία του. Η Γκουάν Σιαοτόνγκ παίζει τον ηθικό πυρήνα τη ταινία, η οποία είναι η αδερφή του βασιλιά και κυριολεκτικά ψιθυρίζει στο αυτί του πίσω από το θρόνο να μην είναι... Μαλάκας. Και αυτό είναι ο ρόλο τη πολεμίστρια, και είναι ένα γυναικείο χαρακτήρα, ο οποίο έχει αρχίδια και γαμάει κόλου τέλο πάντων, ενώ δεν χάνει την θηλυκότητά του. Οπότε α το κρατήσουμε ω ένα παράδειγμα του πώ μπορεί να γίνει σωστά, γιατί είναι εξαιρετικά χαριτωμένη, εξαιρετικά θηλυκή. Αλλά ταυτόχρονα, όταν τη λέει στο βασιλιά, ο βασιλιά λέει: Όπα, κάτσε, μα γαμίσει κιόλα, χαλαρώσε. Η τύπησα. Όταν είναι στο παλάτι, μπροστά σε άλλου, είναι μπάρμπι. Αλλά όταν μιλάει στο βασιλιά, βλέπει ότι έχει μια ωριμότητα ρε παιδί μου που δεν έχει εκείνο. Και όταν έρχεται η ώρα να φορέσει τη στολή και να κόψει κόλου, εφήλε του κόβει σε κυβάκια. Είναι ένα τραγικό χαρακτήρα, διότι δηλαδή αυτό είναι που έλεγα στην αρχή, ότι όποια και αν είναι η κοινωνική θέση τη γυναίκα, ανάλογα με την εποχή, εδώ πέρα υπάρχουν σαφή εμπόδια στο τι μπορεί να κάνει, αλλά μπορεί να δει πού φτάνουν οι δυνατότητέ τη. Μου θυμίζει την Ewyn από το The Rings. Νομίζω είναι καλή, καλή ισορροπία αυτή που κρατιέται εκεί πέρα. Αχ, Ιεούι. Εντάξει, ο γυμου γαμάει. Νομίζω αυτό το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ο γυμου γαμάει. Και όταν έχουμε έναν γυμου σε παλιά καλά γούξια κεφάκια, όπω έχουμε εδώ, και επιστρέφει σε ένα είδο που το αγαπάει και πάντα δίνει κέφι σε αυτό το είδο, νομίζω γαμάει διπλούν. Ο γυμου γαμάει. Δεν θέλω να μιλήσω για κάμερα, αντεκουπάζ, δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα από αυτά, για το όραμα του, το συνολικό, μόνο και μόνο αν δείτε τη δουλειά που έκανε με του ηθοποιού, τι ερμηνείε έβγαλε, διότι κατάφερε και έβγαλε χαρακτήρε οι οποίοι ακροβατούν μεταξύ αρχέτυπων και πραγματικών τριζιάστατων ανθρώπων. Η φωτογραφία είναι πανέμορφη και πολύ ιδιαίτερη διότι προσπαθεί να είναι ασπρόμαυρη. Χωρί να είναι ασπρόμαυρη. Κάτι το οποίο το πετυχαίνει πάρα πολύ ωραία, μπορώ να πω. Με έναν μικρό αστερίσκο, τα χρώματα των δερμάτων, τα οποία λόγω του βαριού color correction, μερικέ φορέ έβγαιναν λίγο κίτρινα. Το οποίο είναι δείγμα του ότι δεν ε, τράβηξε απαραίτητα με την κάμερα πράγματα γκρίζα, αλλά γκρίζαρε πράγματα περαιτέρω. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ταινία οπτικά αξίζει δηλαδή να τη δει μόνο και μόνο για να δει κάτι που δεν βλέπει συχνά. Έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν να κάνουν αυτή την ισορροπία, αλλά δεν θυμάμαι να την έχω δει να πετυχαίνει τόσο αριστοτεχνικά. Και φυσικά, εφόσον έχουμε ταινία του γυμού, γαμάει και το slow motion. Έχουμε πάνω από 50 αποχρώσεις του γκρι εδώ πέρα. Ελάχιστε φορέ έχω δει η φωτογραφία να εξυπηρετεί τη θεματική τόσο κυριολεκτικά. Είναι βαριά, είναι πολύ ιδιαίτερη, αλλά μετά από λίγο συνηθίζει, ρε παιδί μου, και έτσι και μπει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι σε ρουφάει, ρε παιδί μου, αλλά ποτέ δεν παθαίνει κατάθλιψη, ρε παιδί μου, που δίπλεψε ένα μουντό σκατό πράγμα. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και αποτυπώνει τι τη αποχρώσει διακριτά. Εξυπηρετεί το Yin Yang, εξυπηρετεί τον τίτλο της τη ταινία και τον χαρακτήρα σκιά. Μπράβο, μπράβο. Εννοείται πω σε μια ταινία ούσια του γυμού θα έχουμε εξαιρετικέ χορογραφίε στι μάχε και εννοείται πω Αυτές θα περιλαμβάνουν πολύ νερό σε slow motion Και μπαμπού, νερό και μπαμπού βασικά σε slow motion Θα μπορούσε να λέγεται η βιογραφία του <laughs> γημού <laughs> Είναι εξαιρετικές, είναι πανέμορφες, δεν είναι πολλές, είναι μετρημένες Και λάτρεψα και το πώς χειρίστηκε και το σενάριο και η φωτογραφία και το ντεκουπάζ Το θέμα του tai chi, το θέμα της ισορροπίας Ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό στοιχείο, διότι δεν υπάρχει απλώ στο σενάριο. Υπάρχει στα πλάνα, υπάρχει στο στήσιμο, υπάρχει στι κινήσει των ηθοποιών. Είναι εξαιρετικά ενταγμένο μέσα αυτό το θέμα. Οι ίδιες οι χορογραφίε φροντίζουν να το βγάλουν αυτό το θέμα, ρε παιδί μου. Ούτω ή άλλω, αλλά νομίζω τα αγαπημένα μου σημεία από πλευρά. Χορογραφιών ήταν στι εκπαιδεύσει. Ήταν υπέροχο αυτό που έγινε και ναι, έχει slow motion κανονικότατα, αλλά να που, όταν δεν προσπαθεί να σε cool μαλάκα και χρησιμοποιεί το slow motion για να αναδείξει το χορό τη υπόθεση, για να δείξει τη χάρη, την εναρμόνιση του ενό φίλου με το άλλο, του ανθρώπου με τη φύση, όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα, τα πνευματικά, καταφέρνει να γίνει cool στην πορεία ούτω ή άλλω αβίαστα. Και αυτή η ταινία το κάνει συνέχεια. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ ο μου. Ναι, χαίσε με, δεν έχω δει το μεγάλο τείχο. Για άλλη μια φορά, καταπιάνεται με ένα είδο στο οποίο έχει έχει θριαμπεύσει πολλάκι στο παρελθόν. Και εδώ παραδίδει άλλο ένα διαμάντι αυτού του είδου. Λε και είναι όπω θα έλεγε ο Τζουβελέκη, άλλη μια Τετάρτη. Η ταινία είναι τόσο πίση όσο είναι πολιτική ίντριγκα, όσο είναι πολεμικό δράμα, όσο είναι παιχνίδια εξουσία και σχόλιο πάνω στο... στα δύο φύλλα. Είναι τα πάντα αυτή η ταινία καταφέρνει να βουτήξει στην παράδοση βαθιά και να βγάλει μια ιστορία η οποία είναι διαχρονική. Τα, τα, μηνύματα είναι διαχρονικά, αλλά ταυτόχρονα να μην γίνει και αναχρονιστική. Δηλαδή να έχει μοντερνιέ οι οποίε χαλάνε το όλο feeling. Μια τέτοια ταινία με τσολιάδε να είχαμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου, όχι στο budget και στην κλίμακα, αλλά ρε παιδί μου στα πράγματα που είχε να πει πάνω στην εποχή εκείνη, θα ήμουν αφάνταστα ευχαριστημένο με το ελληνικό σινεμά. Δεν έχουμε, δεν πειράζει. Όχι, μου ξέρει τι κάνει από την αρχή ω το τέλο. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με του τοπίου. Η φωτογραφία είναι υπέροχη. Όποτε έχει μάχε ή χορογραφίε είναι πιο cool και από το cool. Τι άλλο να θέλω. Εσεί το είδατε το γινγκ. Ο πρωτότυπο τίτλο τη ταινία είναι γινγκ. Γινγκ Γιάνγκ. Το οποίο χάνεται στη μετάφραση, Άντε δεν μετάφραση. Θα το δείτε. Σα άρεσε. Δεν σα άρεσε. Πείτε μα κάτω στα σχολεία. Και αν απολαύσετε αυτό το βίντεο, κάθε σα like, κοινοποίηση, εγγραφή στο κανάλι. Θα μα βοηθήσει και εμά να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τι κακέ μεταφράσει. Όχι, το παίρνω πίσω. Στην υγεία του μεταφραστή, αγαπάω. <Κι> Ενώ σε εκτιμώ ρε παιδί μου. Εκτιμώ τη δουλειά σου. Είμαι μαζί σου. Ό,τι κάνει, πάμε.